σημαντικός ρόλος των εθελοντών. Έχουν βρεθεί δίπλα στις ανάγκες της πολιτείας σε πάρα πολύ σημαντικά και κρίσιμα γεγονότα. Φέτος είχαμε ιδιαίτερα έντονες κλιματολογικές συνθήκες, είχαμε θεομηνίες, είχαμε το Ζορμπά, υπάρχουν ζητήματα με γενικότερες πλημμύρες, καταστροφές, πυρκαγιές, εξαφανίσεις ατόμων. Πάντοτε είναι μπροστά οι εθελοντές. Είναι γεγονός ότι από τη στιγμή που ανέλαβε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ο κύριος Πέτρος Στατούλης την ευθύνη της πολιτικής προστασίας στο νομό Μεσσηνίας, ύστερα από τα γνωστά γεγονότα εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, φάνηκε ότι υπήρχαν πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα και πάρα πολλές ελλείψεις στις ανάγκες των εθελοντών, οι οποίοι από το 2008 είχαν αναλάβουν κάποια ενίσχυση στον εξοπλισμό τους, λόγω του ότι είχε σταματήσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να παρέχει κάποια είδη. Το είδαμε αυτό, έγιναν και κάποια αιτήματα σε εμάς και φυσικά το είδαμε πάρα πολύ θετικά. Θελήσαμε να είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, διότι θέλουμε να ενισχύουμε τους αγνούς πολίτες που στηρίζουν τις ανάγκες της κοινωνίας σε δύσκολες συνθήκες και φυσικά να δώσουμε και μηνύματα προς την κοινωνία ότι μπορούμε ότι πρέπει να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους που προσφέρουν, αλλά και συγχρόνως να διατηρήσουμε και σε ετοιμότητα τις εθελοντικές ομάδες για τις δύσκολες συνθήκες που μπορεί να παρουσιαστούν στην περιοχή μας. Είμαστε λοιπόν υπερήφανοι που σταθήκαμε σαν Περιφέρεια Πελοποννήσου άμεσα και ουσιαστικά και όχι στα λόγια, δίπλα στις ανάγκες αυτών των ανθρώπων που στέκονται δίπλα μας σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις που ενίοτε παρουσιάζονται στην περιοχή μας. Για μας δεν ισχύουν τα λόγια, ισχύουν μόνο τα έργα. Θα αναφέρω ποιες ομάδες εθελοντικές έχουν λάβει και τι θα πάρουν από θέμα εξοπλισμού. Δεχτήκαμε αιτήματα από τις εθελοντικές ομάδες και προσπαθήσαμε να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά τους. Θα πάρει η εθελοντική ομάδα Δημιοβίτισσα, θα πάρει μάσκες αντιασφυοξιογόνες, ειδικά φίλτρα για τις μάσκες και σωλήνες πυρόσβεσης. Η ελληνική ομάδα διάσωσης θα πάρει κράνη, ειδικό φορείο μεταφοράς, ασυρμάτους και σακ βουαγιάς διάσωσης. Η ομάδα αντιμετώπισης καταστροφών, μία γεννήτρια μεγάλης ισχύως και ένα μηχάνημα άδειασης υδάτων. Είδατε πόσα προβλήματα είχαμε φέτος και με τις πλημμύρες. Επίσης, οι εθελοντές του Βασιλιτσίου θα πάρουν 13 σωλήνες πυρόσβεσης. Οι σπηλοδιασώστες θα πάρουν υλικά σπηλαιοδιάσωσης και εξοπλισμό επικοινωνίας. Η ΓΕΑ θα πάρει 21 πυρήμαχες στολές και κράνη. Και οι τηλεπικοινωνίες θα πάρουν εξοπλισμό αναλογικής και ψηφιακής επικοινωνίας. Είναι ένα σύνολο όλο αυτό της τάξης των 28.312 ευρώ. Είμαστε, σας λέω, πολύ περήφανοι που σταθήκαμε δίπλα στις ανάγκες αυτών των ανθρώπων που και αυτοί έχουν σταθεί αρρωγοί σε όλα τα προβλήματα της κοινωνίας. Θα ήθελα να μιλήσει και κάποιος. Ευχαριστούμε για την προσφορά που μας δίνετε και εσείς και μας χαρίζετε αυτά τα δώρα για να μπορούμε και εμείς να εξυπηρετούμε τις ανάγκες που παρουσιάζονται μπροστά μας. Προφανώς έπειτα από ένα αίτημα που πριν μερικού μήνες μας κάλεσαν να δηλώσουμε ποιες ελλείψεις μπορεί να έχουμε ως εθελοντικές οργανώσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας. Ανταποκριθήκαμε σε αυτό το κάλεσμα. Η ΓΕΑ για πρώτη φορά στα 10 χρόνια που δουλεύει σε αυτή τη δομή στο θέμα πολιτικής προστασίας με πυρόσβεση και όλα αυτά που συνεπάγονται σε διασώσεις κτλ. Όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει πάρει ούτε μια σωλήνα από τον κρατικό μηχανισμό, έτσι, από την περιφέρεια, από τους Δήμους κτλ. Με έκπληξή μας λοιπόν είδαμε ότι ξαφνικά εξασφάλισε ο κύριος Στατούλης κάποιο κονδύλιο όπως ακριβώς μας είπαν, ανταποκριθήκαν άμεσα. Για μία δεκαετία έχουμε τις ίδιες στολές, οπότε αντιλαμβάνεστε αυτές οι στολές ήδη είχαν φθαρεί και φυσικά και μέσα προσωπικού, μέσα αυτοπροστασίας των εθελοντών, δηλαδή χρειαζόμαστε κράνη και κάποιες μάσκες. Αυτά λοιπόν τα ζητήσαμε και όπως βλέπετε σήμερα έγινε πραγματικότητα. Δεν κρύβω ότι δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα ότι θα μπορούσε, γιατί μιλάμε για ένα ποσό ανέρχεται σε αυτό που τουλάχιστον η υγεία έχει
της Προμήθειας είναι περίπου στις 10.000 ευρώ. Τώρα, φυσικά καμία εθελοντική οργάνωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον κρατικό μηχανισμό. Όμως, να ξέρετε ότι ο κρατικός μηχανισμός σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε μεγάλα περιστατικά. Εκεί καλούμαστε και εμείς για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, να συντράβουμε σε αυτό το έργο. Όλα αυτά τα χρόνια πιστεύουμε ότι τουλάχιστον οι εθελοντικές οργανώσεις της Μεσσηνίας το έχουν δείξει έμπρακτα. Στη Μάνη εμείς ως ΓΕΑ έχουμε αναλάβει συγκυριολεξία όλη την περιοχή. Πολλές φορές είμαστε και μόνοι μας. Όταν έχουν μεγάλα περιστατικά στον νομό Μεσσηνίας από θέμα πυρόσβεσης, καλούμαστε οποιοδήποτε περιστατικό συμβεί στη Μάνη να είμαστε εμείς εκεί. Άρα αντιλαμβάνεστε, πρέπει να έχουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό, συν φυσικά και την εκπαίδευση και όλα αυτά που συνεπάγεται, γιατί όλα αυτά διέπουν μια σοβαρότητα, είναι επικίνδυνα πράγματα. Πρέπει δηλαδή να είμαστε σε γρήγορη συνέχεια. Και προσωπώντας την επικοινωνία. Σε αυτό που αφορά τις τηλεπικοινωνίες, ο εξοπλισμός ο οποίος αυτή τη στιγμή παρέχεται για αυτή τη δραστηριότητα είναι πολύ σημαντικός και πρώτη φορά συμβαίνει. Μέχρι σήμερα, στο θέμα του τηλεπικοινωνία ειδικά, ό,τι εξοπλισμό αποκτούσα και αποκτούσαμε γενικότερα ήταν από τις τσέπες μας. Δεν υπήρχε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση παλαιότερα ή οποιοδήποτε φορέας να ενισχύσει τις τηλεπικοινωνίες. Πιστεύω ότι η σημερινή μέρα είναι κάτι πιο σημαντική για μας, καθότι θα καλύψουμε με τον εξοπλισμό που μας παρέχεται επικοινωνίες και ψηφιακές και αναλογικές επικοινωνίες, οι οποίες σε οποιοδήποτε συμβάν είναι έτσι η τεχνολογία που λειτουργούν και σε διαδικασία εκτός ρεύματος, εκτός πηγής ενέργειας. Αυτό που ήθελα να αναφέρω είναι ότι πραγματικά τον Αύγουστο μας ζητήθηκε το τι χρειαζόμαστε από εξοπλισμό και μπορώ να βεβαιώσω ότι ό,τι ζητήθηκε καλύπτηκε με το 100%. Δηλαδή, ό,τι είπαμε ότι έχουμε ανάγκη μας δόθηκε χωρίς κανένα δισταγμό. Σε συνεργασία τώρα με τις εθελοντικές ομάδες της υπόλοιπες, τηλεπικοινωνιακά έχουμε μια άψογη και συνεργασία και επικοινωνία σε οποιοδήποτε συμβάν. Έχουμε τοποθετήσει και εξοπλισμό, ένα ειδικό αναμεταδότη, ο οποίος θα λειτουργεί με backup, και αυτός ο αναμεταδότης υπάρχει ήδη σε λειτουργία, και σε αυτό τον αναμεταδότη και σε αυτές τις συχνότητες εμπλέκονται όλες οι εθελοντικές ομάδες. Αυτό σημαίνει ότι σε οποιαδήποτε συνθήκη μπορούμε μεταξύ μας να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτόν τον εξοπλισμό που ήταν απαραίτητος για να συνεχίσουμε. Αυτό που θα ήθελα να πω για τη συγκεκριμένη διαδικασία που είναι σήμερα είναι ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό να η διαδικασία αυτή να επαναληφθεί και να επαναλαμβάνεται σε κάποια διαστήματα. Είναι μια πρωτοποριακή, να το πω έτσι, δραστηριότητα, το γεγονός ότι παραχωρήθηκαν στους εθελοντές υλικά τα οποία ζητήθηκαν χωρίς να υπάρχει περιορισμός. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό γιατί όλα τα χρόνια ζητάγαμε κατά καιρούς υλικά, συνήθως ή δεν παίρναμε τίποτα ή παίρναμε πολύ λίγα. Και επειδή το έργο των εθελοντών εξαρτάται εντελώς από τα υλικά τους και από την παροχή βοήθειας γενικά και από τους κρατικούς μηχανισμούς αλλά και από ιδιώτες, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια τακτική ενίσχυσή τους, έτσι ώστε το έργο τους να μπορέσει να συνεχίσει. Εμείς ως Ελληνική Ομάδα Διάσωσης σε αυτή τη διαδικασία δώσαμε ιδιαίτερο βάρος σε εξοπλισμό το οποίο θα μας βοηθήσει σε πλημμύρες και φυσικές καταστροφές, γιατί είδαμε τα τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήματα. Και παράλληλα έχουμε παραγγείλει και γενικό εξοπλισμό, ο οποίος θα μας βοηθήσει σε όλο το έργο μας. Βλαχονικολός Κώστας, εκ μέρους της ΟΑΚ 4-4 Μεσσηνίας. Για εμάς και για όλους τους εθελοντές είναι μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη μέρα σήμερα. Και εμείς ως εθελοντική ομάδα εδώ και 9 χρόνια δεν είχαμε πάρει κάποιο εξοπλισμό, δεν είχε γίνει κάποια ενίσχυση της ομάδας μας. Αν θυμάμαι καλά, πριν από 8 χρόνια ο Δήμος Καλαμάτας είχε δώσει εξοπλισμό σε εθελοντικές ομάδες. Όπως καταλαβαίνετε, ο εξοπλισμός είναι κάτι το οποίο έχει φθορά, είτε αυτό είναι στολές, είτε είναι αντλίες πυρόσβεσης, είτε είναι οτιδήποτε χρησιμοποιούμε σε έκτακτες καταστάσεις, έχει φθορές. Οπότε θεωρώ αυτονόητο ότι πρέπει αυτός ο εξοπλισμός να ανανεώνεται στους εθελοντές και στις εθελοντικές ομάδες, γιατί είναι το μοναδικά μέσα και ουσιαστικά είναι και η επιβράβευση
που θα λάβουμε εμείς, ο εξοπλισμός, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το έργο μας. Προσφέρουμε από το χρόνο μας, προσφέρουμε από τα χρήματά μας, αφήνουμε τις οικογένειές μας. Εχθές το βράδυ, αργά τη νύχτα, ήμασταν στο Βενέτικο μαζί με το Λιμεναρχείο για τους μετανάστες. Όπως καταλαβαίνετε, ανά πάσα ώρα και στιγμή είμαστε στη διάθεση της πολιτείας και των συνανθρώπων μας. Αν μη τι άλλο λοιπόν, αυτό που θεωρούμε ότι οφείλει η πολιτεία είναι να ενισχύσει τις εθελοντικές ομάδες, τις υπαρκτές εθελοντικές ομάδες, τις ομάδες οι οποίες παράγουν πραγματικά επιχειρησιακές ομάδες, να τις ενισχύει για να μπορέσει να συμβάλλει στο έργο τους όταν αυτό είναι αναγκαίο. Επισκοπημένος του Πρωτοτζή Σαφνίδης, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του 2010, είναι η πρώτη φορά που παίρνουν εξοπλισμό οι επισκοπημένοι πολιτές. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό το συμβάν και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δαπούλη και τον κύριο για αυτό το πράγμα. Ο εξοπλισμός φύρεται, όπως είπαν οι υπόλοιποι συνάδελφοι, και θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται αυτό το συμβάν συνέχεια, κάθε χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.